Συνεχίζοντα, κυρίε και κύριοι, με την πολιτική επικαιρότητα, θα καλησπέρισω ευθύ αμέσω τον γραμματέα του Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί μέσω Skype. Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Μεγάλη δική μου ευχαρίστηση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στου τηλεθέτε. Έρχεστε αύριο στην Πάτρα. Ξεκινά ο προσυνεδριακό διάλογο. 20 με 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρο του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου. Στρατηγική όραμα και καταστατικό. Ποιοι είναι οι στόχοι για τον Ιανουάριο και μετά για το ΜέΡΑ25 με ε, φόντο βεβαίως στις εθνικές εκλογές. Τον Ιούνιο, μόλις βγήκαμε από το τελευταίο lockdown της πανδημίας, κάναμε το πρώτο μέρος του συνεδρίου μας, το οποίο ήταν να γίνει τον Μάιο του 2020. Το πρώτο μέρος αυτό αποφάσισε 22 θέσεις για 22 κέρια ζητήματα, σε όλου του τομεί εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, κοινωνική κτλ. Αφήσαμε το κομμάτι, το πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, για το ποιο είναι το στρατηγικό όραμα για τη χώρα, αλλά και για το ΜΕΡΑ25, που δημοκρατικά μπορούμε να συνθέσουμε όλοι μαζί τα μέλη του ΜΕΡΑ25. Γιατί το ΜΕΡΑ25 είναι ένα μικρό κόμμα, το οποίο δεν έχει πολλά χρόνια ζωή. Το παραδώσαμε ουσιαστικά στου ανθρώπου που ήρθαν στο κόμμα μα μετά την είσοδο μα στη Βουλή. Και έτσι μιλάμε για το πού βλέπουμε την Ελλάδα, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω εσείς, αλλά τουλάχιστον εγώ μια ζωή θυμάμαι σε αυτή τη χώρα, να αναρωτιόμαστε επιτέλους σε αυτή τη χώρα, η χώρα τι παράγει. Α, και όταν δεν έχεις απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τίνει να είσαι μια χώρα σε μόνιμη κρίση. Οπότε δεν είναι μόνο τι θα πρέπει να παράγει αυτή η χώρα τα, τα επόμενα δέκα χρόνια, αλλά πώς θα διανέμεται το εισόδημα, πώς θα ξεφύγουμε από αυτή τη βαθιά χρέου δουλοπαρική, όπως τη λέμε, όλοι να χρωστάνε σε όλους και κανένα να μην μπορεί να πληρώσει. Ε, τι γίνεται με την πράσινη μετάβαση, ποιο θα πληρώσει για την πράσινη μετάβαση, όλα αυτά τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα, ποια είναι η ιδεολογία μα, πώ εννοούμε την έννοια τη ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη ελευθερία. Αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσουμε το Γενάρη στην Αθήνα. Αλλά ξεκινάμε με την Πάτρα ε, τι επόμενε δύο μέρε, τον προσυνεδριακό μα διάλογο, πάει σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πώ λειτουργούν αυτά. Δείτε και με τον Δήμαρχο Πατρίων, βλέπω στον προγραμματισμό σα. 10 το πρωί, όπω και με φοιτητέ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τεχνολογία και ο εκδημοκρατισμό του χρήματο είναι ο τίτλο τη συζήτηση. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Έχετε πάνε... κανένα σχέση με τον κύριο Πελατίδη. Καταρχά, να μιλήσω για του φοιτητέ. Με επιτρέψτε να μιλήσω πρώτα γιατί το αίμα το νερό, νερό δεν γίνεται. Ήμουν όλη μου τη ζωή καθηγητή πανεπιστημιακό. Με μεγάλη χαρά, αύριο θα μιλήσω με φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο Πάτρα μία μισή ώρα για το θέμα του χρήματο, τη τεχνολογία. Ξέρετε με, τι γίνεται τώρα με τι κρυπτογραφικέ διαδικασίε. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ του φοιτητέ και θα πρέπει να ενδιαφέρει και την κοινωνία. Uh, οπότε αυτό αύριο στο Πανεπιστήμιο του uh, Το βράδυ θα έχουμε την τη προσυνεδριακή μα εκδήλωση και την πέμπτη το πρωί θα συζητήσουμε με τον κύριο Πελετή. Του έχω συναντήσει μόνο μία φορά. Ξέρετε, θεσμικά πρέπει να uh, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ αρχηγών πολιτικών κομμάτων με δημάρχου. Η Πάτρα είναι μια uh, σημαντικότατη πόλη. Δεν είναι μόνο η πρώτη βιομηχανική πόλη τη Ελλάδα, αλλά είναι και αυτή η οποία σήμερα πλήττεται από την αποβιομηχάνηση. Ο κύριο Πελετήδη uh, uh, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ιδέε, έχει απόψει. Σε κάποιε διαφωνούμε, σε κάποιε συμφωνούμε. Θέλω καταρχά να με πληροφορήσει. Να με πληροφορήσει για τα ποια είναι τα σχέδια, τα σχέδια, του Δήμου, για, την, για τον τερματισμό τη αποβιομηχάνηση, για, 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 να ξανανιώσει η, πάτρα. Η πάτρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν ξανανιώσει η πάτρα, δεν θα ξανανιώσει η Πελοπόννησο. Και αν δεν ξανανιώσει η Πελοπόννησο, δεν θα ξανανιώσει η Ελλάδα. Κύριε Βαρουφάκη, ο κύριο Τσίπρα προσφάτω στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά, απίφθινε κάλεσμα για προοδευτική κυβέρνηση. Το κοινάλ επισήμω έχει κρατήσει μια στάση, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή ουδετερότητα. Μάλιστα, οι υποψήφοι αρχηγοί, διότι βρίσκονται και σε εξέλιξη α, οι εσωκομματικέ διαδικασίε για την εκλογή αρχηγού, ε, σε όλου του τόνου δεν έχουν μιλήσει υπέρ τη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν πρώτα για ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ, για ένα δυνατό κίνημα αλλαγή και μετά βλέπουμε, πάση Εσεί τι λέτε σε αυτό, τι απαντάτε στο προσκλητήριο Τσίπρα. Εμεί αντίθετα με το κοινάλ που μιλά για ένα δυνατό κοινάλ, εμεί μιλάμε για ένα δυνατό λαό. Για μικρομεσαίου που να μην υποφέρουν, που να μπορούν να κοιμούνται τα βράδια χωρί την αγωνία που κοιμούνται. Οπότε αυτό που απαντάμε και στον κύριο Τσίπρα και σε εσά και σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο είναι το εξή. Εμεί δημιουργηθή, δεν δημιουργηθήκαμε για να γίνουμε ούτε βουλευτέ, ούτε να γίνουμε υπουργοί. Ούτε για να, μείνουμε, για να γίνουμε εμεί υπουργοί, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του Κινάλη, είτε τη Δημοκρατία, είτε κανένα. Ο κόσμο που μα βλέπει αυτή τη στιγμή δεν είναι νοιάζεται ούτε για τον Βαρουφάκη, ούτε για τον Τζίπρα, ούτε για τον Παπανδρέου, ούτε για τον Λοβέρδου, ούτε για τον Μιζοτάκη στην τελική ανάλυση. Δεν με τι γίνεται. Ακούμε τα περί προοδευτική διακυβέρνηση και το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα και άλλων. Εμεί είχαμε κάνει από το Μάιο του 2020 ένα κάλεσμα σε όλου για μια συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει σε αυτό το τόπο. Ποια είναι τα ζητήματα τα μεγάλα. Θέλω να σα δώσω ένα παράδειγμα. Για να, γιατί είναι και δελτήριο ειδήσεων, να μην χρονοτριβώ. Πάρτε, ε. α πούμε, την εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα ότι θέλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Και εμεί το θέλουμε. Μια προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Αλλά εμεί λέμε, ε. ρε παιδιά, όταν πουλούνται τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη που εμπεριέχουν ω εχέγγυο μέσα του μια πρώτη κατοικία Μπορεί να προστατευτεί αυτή η πρώτη κατοικία. Εμεί λέμε ότι δεν μπορεί να προστατευτεί. Γιατί το, το αρπακτικό τομείο, γιατί το αγοράζει. Για να το βγάλει στο σφυρί, το αγοράζει. Δεν το αγοράζει, επειδή είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Οπότε, θέλετε να μιλήσουμε για το πώ πρέπει να καταργηθεί αυτή η αγορά του Ηρακλή και των κόκκινων δανείων. Κάναμε αυτή την τη πρόταση το, στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Κάναμε και μια ημερίδα γι' αυτό. Κάνουμε προτάσει για τα πάντα. Για την υγεία, για, για, για την οικονομία, για το πώ θα πάει ο ΦΠΑ στο 15% να αναπνεύσουν το μικρομάδα. Θέλει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Α, γι' αυτό δεν θέλουν να κάνουν συζήτηση. Γιατί έχουν δεσμεύσει στην Τρόικα που υπέγραψαν όλα τα μνημόνια. Οι κύριοι και οι κυρίε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να κάνουν αυτή την κουβέντα. Θέλουν να κάνουν συζήτηση γιατί. Για το πώ θα μοιράσουν τα υπουργεία. αυτό δεν μα ενδιαφέρει μας. Δηλαδή πραγματικά να μην σώσουμε και γίνουμε υπουργοί ποτέ. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι αν υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση, εσεί δεν λέτε όχι σε ενδεχόμενη συνεργασία, εάν παραστεί ανάγκη για τον τόπο φυσικά και αν λάβει την εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ. Θέλουμε σοβαρή συζήτηση για. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα ποιο είναι. Το ίδιο θα ισχύσει και να... για τη Νέα Δημοκρατία. Εάν σα απίφθινε πρόσκληση ο Κυριάκο Μητσοτάκη, παρότι δεν είναι στα σχέδιά του τώρα και λέει πω αν δεν έχει αυτοδυναμία θα πάμε σε επόμενε εκλογέ. Θα συζητούσατε κάτι. Κοιτάξτε, εμεί θα συζητήσουμε οτιδήποτε με οποιοδήποτε εκτό από του Ναζί. Με Ναζί δεν συζητάμε. Μάλιστα. Με μη Ναζί συζητάμε. Μας. Μας. Αυτό σημαίνει διάλογο, αυτό σημαίνει δημοκρατικό κόμμα. Από την άλλη ξέρουμε, για να είμαστε και ρεαλιστέ, ο κ. Ζωτάκη αυτή τη στιγμή εκφράζει την αρπακτική ολιγαρχία. Εκφράζει αυτά τα αρπακτικά ταμεία. Οι κύκλοι του είναι μέσα, βουτυγμένοι μέσα σε αυτά τα αρπακτικά ταμεία ω μέτοχοι. Προφανώ δεν θα κάνουν πρόταση σε εμά να συζητήσουμε για το πώ θα καταργήσουμε την αγορά από την οποία πλουτίζουν αυτά τα αρπακτικά ταμεία. Αν μα την κάνει, εμείς θα, θα συζητήσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει πιθανότητα. Είναι σαν να ζητά τι γαλοπούλε να, να επιλέξουν τα Χριστούγεννα. Το δεν θα Το κλίμα που λαμβάνετε από του πολίτε που γυρνάτε, ανά τη χώρα βεβαίω, είναι αισιόδοξο για την α, επόμενη μέρα και το Μέρα 25, ενώ για την επόμενη μέρα μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, βλέπετε ότι θα μπείτε ξανά άνετα στη Βουλή, ότι θα αυξήσετε ποσοστά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην μπούμε στη Βουλή. Η είσοδο μα στη Βουλή είναι εξασφαλισμένη και με μεγαλύτερα ποσοστά. Αλλά σε τελική Εντάξτε. ανάλυση. Ποιο νοιάζεται. Εμεί όχι. Να σα το πω ειλικρινά. Γιατί εμεί που φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για τα αξιώματα. Πραγματικά δεν ενδιαφερόμαστε. Διαφερόμαστε να, να υπάρξει ισοδοξία στον κόσμο για το ΜΕΡΑ25, αλλά για το μέλλον του, για τα παιδιά του. Το πρόβλημά μα είναι ότι εδώ και 10-12 χρόνια ο μέσο Έλληνα, η μέση Ελληνίδα φοβάται και είναι σχεδόν σίγουρη ότι τα παιδιά του και τα εγγόνια του θα ζήσουν χειρότερα από ό,τι οι Αυτό σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό σκοτώνει το λαό, σκοτώνει το έθνο, την Ελλάδα, τη χώρα. Αυτό μα ενδιαφέρει εμά. Να δώσουμε αισιοδοξία. Στην πείρα σα και στην άποψη του κόμματό σα, κύριε Βαρουφάκη, και όσο μπορείτε πιο σύντομα για να σα αποδεσμεύσουμε και εσά. Θα ήθελα να μου βαθμολογήσετε τα επιτεύγματα τη κυβέρνηση στα τη υγεία αλλά και στα τη οικονομία. Έχουν στηριχθεί πραγματικά τα νοικοκυριά, δεδομένου ότι ζούμε εν μια ενεργειακή κρίση, ενό κύματο ανατιμήσεω, με την κυβέρνηση όμω τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν ένα κουμπαρά ενεργειακό και να αναχαιτίζουν όσο μπορούν, λέγουν, το κύμα αυτό. Κοιτάξτε, τόσο όσο αφορά την πανδημία, όσο και την αύξηση των καυσίμων, και τα δύο ήρθαν απ' έξω. Δεν πια κυβέρνηση γι' αυτό. Ούτε για τον COVID-19, ούτε για το γεγονό ότι έχουμε αύξηση του φυσικού αερίου. Όμω, μια κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί ω Έρχεται ένα πλήγμα απ' έξω, ένα αστικό κύμα, η κυβέρνηση πρέπει να το αποσβένει. Η κυβέρνηση Μισοτάκη και στι δύο περιπτώσει το έχει ενισχύσει, το έχει επιταχύνει. Έχει λειτουργήσει ω ένα αρνητικό αμόρτισερ. Στην πανδημία δεν έχουν κάνει απολύτω τίποτα. Έχουν αφήσει το Εθνικό Σύστημα Υγεία πραγματικά στην τύχη του. Έχουμε λιγότερο μόνιμο προσωπικό σήμερα από ό,τι είχαμε πριν από δύο χρόνια. Μετά από 12 χρόνια μνημονιακή λέλαπα. Όσο αφορά τη, την οικονομία, εμεί λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, δεν φταίτε εσεί που αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου και γενικά. Αλλά καταργήστε το χρηματιστήριο ενέργεια, το οποίο το μόνο πράγμα που κάνει είναι να μεταφέρει και να επιταχύνει και να μεγεθύνει τι αυξήσει των τιμών στου λογαριασμού του κόσμου. Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά για την ακρίβεια, μειώστε το ΦΠΑ. Μειώστε το ΦΠΑ. Είναι απίστευτο στην Ελλάδα να έχουμε 24% ΦΠΑ. Θέλετε να κάνουμε κάτι για του ανθρώπου που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, Δώστε άμεσα αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή στα κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή στα επιδόματα που το ίδιο κράτο κρίνει ότι πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Αυτή η κυβέρνηση δυστυχώ λειτουργεί για του πάρα πολύ λίγου, με τρόπου ολιγαρχικού, με τρόπου αυταρχικού, έχουν μια απίστευτη έπαρση. Την αποτυχία του τη γιορτάζουν σαν να είναι μια τεράστια επιτυχία. Πάρτε παράδειγμα την πανδημία. Και δεν δείχνουν να είναι ικανοί να, συ, να, να συζητήσουν καν με την κοινωνία. Αντιμετωπίζουν αυτού που είναι διστακτικοί απέναντι στα εμβόλια. Σαν να είναι τρίτη κατηγορία άνθρωποι. Εγώ είμαι υπέρ των εμβολίων. Το ΜΕΡΑ25 πρωτοστατεί στον εμβολιασμό. Αλλά τι λέμε, δώστε στου ανθρώπου που είναι διστακτικοί τη δυνατότητα να κλείσουν ένα ραντεβού με ένα γιατρό στο εσύ, για να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο, να πιστούν το να του αντιμετωπίζετε σαν να είναι ε, ε, τέρατα, σαν να είναι ανόητοι. Δεν θα τους πείσει να εμβολιαστούν. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την Εγώ. επικοινωνία που είχαμε. Με το καλό να έρθετε στην Πάτρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.